Προτείνω να κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με συζήτηση με τον θεολόγο, τον κύριο Γιώργο Σαμουράκη, προκειμένου να μας εξηγήσει σε ποια περίοδο έχουμε εισέλθει. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σε όλους σας. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Δική μας η χαρά, κύριε Σαμουράκη. Λοιπόν, σε ποια περίοδο έχουμε εισέλθει? Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά. Όπως ξέρετε και έχετε πει ήδη, η Εκκλησία ονομάζει αυτή την περίοδο 40η. Η ευρύτερη περίοδος είναι το Τριώδιο, που έχει αρχίσει εδώ και 3 εβδομάδες, με κάποιες προπαρασκευαστικές ημέρες νηστείας και προσευχής και περισυλλογής. Και τώρα μπαίνουμε στον κυρίως πνευματικό αγώνα των χριστιανών, που εντείνεται και με την νηστεία, που έχει αρχίσει ήδη από την Καθαρά Δευτέρα, αλλά και με τον αγώνα κατά των παθών, και θα κορυφωθεί βέβαια την Μεγάλη Εβδομάδα. Όλη αυτή η περίοδος θα λέγαμε ότι είναι η πνευματικότερη περίοδος του έτους για εμάς τους χριστιανούς, η περίοδος που μας δίνει ευκαιρίες προσευχής, περισυλλογής και αγώνα. Εκεί θα πήγαινα, κύριε Σαμουράκη, πόσο δυνατοί είναι οι συμβολισμοί οι οποίοι προκύπτουν κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περίοδου? Όχι απλά συμβολισμοί, αλλά θα έλεγα και πραγματικότητα μέσα στη ζωή των πιστών, αφού καλούμαστε να μεταμορφώσουμε τον εαυτό μας σε κάτι άλλο από ότι είμαστε όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Και να μην αρκεστούμε βέβαια σε αυτή την περίοδο, αλλά και όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Ωστόσο, μέσα σε αυτή την περίοδο η Εκκλησία με ιδιαίτερες ακολουθίες, όπως είναι οι χαιρετισμοί, τα απόδειπνα, η κατανυκτική εσπερινή, προσπαθεί να μας δώσει πάρα πολλές ευκαιρίες για να στρέψουμε λίγο το βλέμμα μας προς τον εσωτερικό άνθρωπο και να δούμε όμως ταυτόχρονα και τις ανάγκες του διπλανού μας ανθρώπου. Γι' αυτό μας καλεί να συγχωρήσουμε τους άλλους, ταυτόχρονα με τη δική μας πνευματική καλλιέργεια, να κάνουμε καλό στους άλλους, να εξωτερικεύσουμε αυτό που καλούμαστε να είμαστε εσωτερικά. Επειδή, κύριε Σαμουράκη, γνωρίζω και την ευαισθησία που έχετε προς τη νέα γενιά, θέλω λίγο να μου πείτε πώς αντιλαμβάνει τη νέα γενιά, πώς πρέπει, για να είμαι σαφής, να αντιληφθεί ένας νέος αυτή την περίοδο και τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν. Μέσα σε ένα περιβάλλον εξωστρέφειας που ζούμε, είναι πάρα πολύ μεγάλη η ανάγκη να ανατροφοδοτήσουμε τον εαυτό μας πολλές φορές, προκειμένου να ανταπεξέλθουμε και στις δυσκολίες της παρούσας ζωής, αλλά και να συγκροτήσουμε μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Έτσι, νομίζω για τους νέους είναι μια ευκαιρία, να το πω πολύ απλά και λαϊκά, να γεμίσουμε τις μπαταρίες προκειμένου να ανταπεξέλθουμε σε όλα τα υπόλοιπα. Οι νέοι νομίζω ότι το αντιλαμβάνονται πολύ καλά αυτό το πράγμα, και όσοι συμμετέχουν στη λειτουργική και την ηθική ζωή της Εκκλησίας βλέπουν τι μπορούν να πάρουν από όλες αυτές τις καταστάσεις. Μάλιστα. Και κάπου διάβαζα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, κύριε Σαμουράκη, ότι η σημασία αυτές τις μέρες, όπως είπατε και εσείς, έχει περισυλλογή, το να σκεφτούμε, το να συγκρατηθούμε και όχι τόσο πολύ το τι θα φάμε. Γιατί κάποιοι μένουν και σε αυτό το κομμάτι της νηστείας και ίσως η ουσία βρίσκεται κάπου αλλού. Σίγουρα σε οτιδήποτε και αν κάνουμε δεν πρέπει να μένουμε μόνο στον τύπο. Αλλά εγώ θα σας απαντήσω με μια φράση από το Ευαγγέλιο, την οποία είπε ο Χριστός. Και το ένα, λέει, πρέπει να κάνουμε και το άλλο δεν πρέπει να αφήνουμε. Σίγουρα προτεραιότητα έχει η καλλιέργεια εναντίον των παθών, αλλά ωστόσο νομίζω ότι είναι πολύ υποβοηθητική και η νηστεία σε αυτόν τον αγώνα. Μάλιστα. Οπότε ας μην τα περιφρονούμε και αυτά, όσο μπορεί ο καθένας, σύμφωνα με τις οδηγίες των γιατρών και των πνευματικών του. Να είστε καλά, κύριε Σαμουράκη. Και εσείς, ευχαριστώ για την τιμή. Πολύ. Να είστε καλά.